Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο The Secret Mission. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Χρήστο, όπως γνωρίζουμε, έχουμε απόψε το διάγγελμα του Προέδρου Αναστασιάδη σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, αλλά και γενικότερα της οικονομίας. Έχουμε κάνει τα σωστά βήματα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης? Θα ξεκινήσω λέγοντας πως από τα αρχικά μέτρα της κυβέρνησης, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο για μια σειρά από λόγους δεν τα έχει στηρίξει. Τώρα, όσον αφορά την από εδώ και στο εξής πορεία μας, θεωρώ ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν απόψε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμφωνούμε σε αρκετά σημεία. Το ένα, μάλιστα, το είχαμε τονίσει και εμείς τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα τον μηχανισμό στήριξης που ετοιμάζει η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία για να στηρίξουν τις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Και αυτό είναι θετικό, διότι πλέον δεν μιλούμε για δανειοδότηση, δεν μιλούμε δηλαδή για μνημόνια, αλλά μιλούμε για χορηγία και στήριξη από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αυτοεργοδοτούμενοι, άνθρωποι που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα της βιομηχανίας, γεωργοί, κτηνοτρόφοι και άλλοι, έχουν υποφέρει πολύ περισσότερο από άλλες ομάδες. Χρειάζεται συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγική για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Διότι τα επιδόματα, τα κυβερνητικά επιδόματα των 300 και 400 ευρώ θεωρώ πως δεν είναι επαρκή ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ζήσουν αυτές οι οικογένειες. Χρήστο, πάντως, λεφτά υπάρχουν. Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, για να μπούμε στην ουσία. Λεφτά υπάρχουν και το λέω αυτό διότι υπήρξε ήδη ένα πρώτο νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυβέρνηση, το οποίο ουσιαστικά κατάληξε σε ναυάγιο. Σήμερα θα παρουσιάσει ένα δεύτερο νομοσχέδιο, κατάληξε σε ναυάγιο με την ευθύνη που ρίχνει η κυβέρνηση κυρίως προς τη Βουλή, για να είμαστε σωστοί. Έρχεται ένα δεύτερο πακέτο. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ουσιαστικά ο κουμπαράς από την Ευρώπη που μπορεί να πάρει η Κύπρος μπορεί να φτάσει από 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιστεύεις λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική που να εντοπίζει και τις ευάλωτες ομάδες οι οποίες δεν φαίνονται στο προσκήνιο αλλά στο παροσκήνιο βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις? Πιστεύω πως μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα από διάφορες καταστάσεις τις οποίες μπορεί να αναλύσουν. Έχετε αναφέρει, κύριε Παπαδόπουλε, τον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα παρέχει από 1,5 μέχρι 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι δυνατόν να τα πάρει. Στις τελευταίες εβδομάδες, οι κυβερνητικές εγγυήσεις που αφορούσαν τις τράπεζες ανέρχονταν σε έναν ποσό ύψος 2 δισεκατομμυρίων. Άρα, αυτόματα υπερκαλύπτεται η απέτηση που είχε ο κράτος. Το δεύτερο, από πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα για να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας? Θα ξεκινήσουμε από τις αποκοπές των επιδομάτων για λοδαπούς. 70 και πλέον εκατομμύρια έχουν εγκριθεί μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 όσον αφορά τη στήριξη και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι αιτητές πολιτικού ασύλου κυρίως, αλλά και ευρύτερα οι παράνομοι μετανάστες. Θα μπορούσαν να αντληθούν επίσης χρήματα από τη μη διάνοιξη επιπλέον των πραγμάτων και τα ποσά τα οποία θα δαπανούνταν αρχικά σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το έργο της κυβέρνησης, να κατευθυνθούν εκ νέου πρώτα τις ομάδες οι οποίες υποφέρουν περισσότερο. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από το που μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα. Υπάρχουν όμως... Μου επιτρέπεις, γιατί μ' αρέσει να γίνεται η συζήτηση.
Και θέλω να αναφερθώ, επειδή με τη Χρυσταλλένη συζητούσαμε σήμερα όλες τις ερωτήσεις τις οποίες θα σου κάνουμε. Και επειδή ανέφερες το κομμάτι των χρημάτων που είναι για τους αλλοδαπούς, θέλω να το βάλω από ποια έννοια. Υποτίθεται, Χρήστο, και μου επιτρέπεις να σου μιλάω, γιατί στο διαδίκτυο μιλάμε και έτσι. Μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή ομπρέλα, να το βάλω κάπως έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή την πολιτική. Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σωτήρη, για να μιλώ και εγώ στον ελληνικό, αυτό για μένα είναι ένας μύθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν έχει επιβάλει στην οποιαδήποτε χώρα να παρέχει επιδόματα του ύψους που παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία σε παράνομες μετατάβειες, συνεχεία να εξελίσσονται σε επιδητές πολιτικούς. Τα λεφτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, τα 70 εκατομμύρια, το επαναλαμβάνω κατά το εμπερώσει οποιοςδήποτε μας παρακολουθεί, δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά ταμεία. Προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να στηρίξει την Κύπρο στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, θα πρέπει να μας παρέχει πολύ μεγαλύτερα ποσά για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Να θυμίσω ότι με επίσημα στοιχεία το 4% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή είναι αιτητές πολιτικού ασύλου. Τα επόμενα 5 χρόνια αναμένεται να ξεπεράσουν το 10% του πληθυσμού. Φανταστείτε λοιπόν ποια κατάσταση θα έχει η κυπριακή οικονομία σε μερικά χρόνια όταν θα πρέπει να στηρίζει με επιδόματα το 10% και πλέον του πληθυσμού στην ουσία για να μην πράξει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποδομές γενικότερα του κράτους, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της ασφάλειας, θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτήν τη μάζα ανθρώπων. Από εκεί και ολοκληρώνω έτσι, για να συνεχίσουμε και να μην είναι μονόλογος. Ξέρεις κάτι, Χρυσταλλένη, αν μου επιτρέπεις, Χρήστο, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι, αφού πάει τη συζήτηση προς τα εκεί, να συζητήσουμε ευρύτερα για τους μετανάστες. Νομίζω ότι μετανάστες και αλλοδαποί να ξεκινήσουμε από αυτό τον άξονα και πριν πάμε σε πιο πολιτικά επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χρήστο, να σας κάνω την ερώτησή μου, η οποία θεωρώ ότι είναι στοχευμένη, θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι και ένα πιο καλύτερο διάλογο. Λοιπόν, είδαμε προχθές στη χλώρακα της Πάφου να υπάρχει ένα δίπλωμα από μετανάστες. Τους είδαμε να εκτελούν παρανομίες μέσα στο χωριό. Ποιες είναι οι λύσεις? Μήπως πρέπει να σηκωθεί φράχτη στην πράσινη γραμμή? Είναι ξεκάθαρο το ερώτημα μας, Χρήστο. Και ξεκάθαρη θα είναι και η απάντηση. Κατά τη δική μας άποψη, τα οδοφάρματα θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά. Τόσο για το θέμα του μεταναστευτικού, όσο και για άλλα ζητήματα, και οικονομικά και πολιτικά και εθνικά. Για να μείνουμε και να εστιάσουμε όμως το θέμα των μεταναστευτικών. Γνωρίζουμε πλέον όλοι ότι το 80% αυτών των ανθρώπων προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές της πατρίδας μας, είτε φτάνοντας με πλοιάρια, είτε κυρίως με πτήσεις από την Τουρκία, η οποία εργολαβικά τους διαχειρίζεται και τελευταίως είδαμε να τους εργαλεί με το πράγμα του Εύρου. Είναι εθνική ανάγκη να ελέξουμε πλέον τη γραμμή αντιπαράταξης και να εμποδίσουμε αυτά τα άτομα να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να εφαρμοστεί μια μεταναστευτική πολιτική πολύ πιο αυστηρή από τη σημερινή. Έχω επικοινωνήσει αυτόν τον λόγο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχουμε καταθέσει και τις δικές μας προτάσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να εξεταστούν και κάποια κυβερνητικά σχέδια
τα οποία έχουν φτάσει στο Κοινοβούλιο και κινούνται προς την σωστή, θα έλεγα, κατεύθυνση. Όμως το θέμα της Κλώρακας και άλλων περιοχών, όπως είναι η Παλιά Λευκοσία, το Καϊμακλή, περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτών προβαίνουν καθημερινά πλέον σε εγκληματικές πράξεις. Και θα θυμίσω, γιατί αυτό το επεισόδιο ειδικά δεν πήρε τις ανάλογες διαστάσεις, πριν 2 εβδομάδες είχαμε μαχαιρώματα στην περιοχή της Λευκοσίας, στο Καϊμακλή, με αποτέλεσμα ένα Κύπριος να τραυματιστεί σοβαρά και ευτυχώς να αποφύγουμε τα χειρότερα, δηλαδή το θάνατο του νεαρού. Ο οποίος δεν είχε κάνει κανένα λάθος, δεν ήταν καθόλου προκλητικός, απλά είχε πάει στο πάρκο της Γειτονιάς. Χριστό, επειδή ανέφερες για πιο αυστηρή... Όπως εδώ, το Υπουργείο... Επειδή ανέφερες για πιο αυστηρή πολιτική, για πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, θέλεις να μας το δώσεις σε άξονες. Θέλω να ακούσουμε πώς αναλύουμε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί και η ερώτηση που σου αναφέραμε πριν με το Φράκτη είναι ότι η Ελλάδα, ας πούμε, πήρε μία απόφαση. Η δίωδος λέει είναι αυτήν, από εδώ θέλουν να μας φέρουν τους μετανάστες, τους παράνομους. Σηκώνω Φράκτη και το ξέρουμε και εμείς ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν έρχονται από τα οδοφράγματα, αλλά έρχονται από την πράσινη γραμμή που είναι τόσο πολύ ανεξέλεκτη η κατάσταση ελέγχου, που δυστυχώς υπάρχουν δίωδοι που μερικοί μάλιστα τους γνωρίζουν κιόλας. Εμείς θεωρούμε πως αν το κράτος το αποφασίσει, είναι πολύ εύκολο να ελέγξει και αυτές τις δίωδους για τις οποίες αναφέρεστε και δεν είναι επίσημες. Η Κύπρος δεν μπορεί να φτάσει, διότι δεν υπάρχει συνοριακή γραμμή, αλλά η πράσινη γραμμή, η οποία χωρίζει την πατρίδα μας στα δύο, με το μισό κομμάτι να είναι κατευθυνμένο από την Τουρκία. Μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε την εξής πορεία, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και βασίζεται, όπως έχετε αναφέρει, σε κάποιους άξονες. Πρώτον, άμεση απέλαση των παράνομων μεταναστών, που είναι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Δεύτερον, δημιουργία κλειστών κέντρων για όσους εισέρχονται, όπου θα κρατούνται μέχρι να αποφασιστεί το πού θα μεταφερθούν. Τρίτον, να σταματήσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις αιτητών πολιτικού ασύλου. Και τέταρτον, το οποίο ελπίζω να ρυθμιστεί άμεσα, πρέπει να σταματήσουν τα φαινόμενα άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο νόμιμα για δουλειά, να εξαφανίζονται την επόμενη μέρα από την εργασία τους και να εμφανίζονται ως αιτητές πολιτικού ασύλου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με κάποιους οι οποίοι έρχονται νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φοιτητές. Επομένως, αυτοί οι 4 βασικοί άξονες θα λύσουν με έναν βαθμό το πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Και να σημειώσω επίσης πως η Κύπρος, σιγά στοιχεία και σε αναλογία πληθυσμού, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε υποδοχή και τήρηση παράνομων μεταναστών. Ουσιαστικά, εγώ θέλω Χρήστο να μην. Κομμάτι, ναι, ναι. Το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Mm-hmm. Αναφέρομαι, ναι, λέω, στο τελευταίο κομμάτι. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι πρόσφυγες όσοι προέρχονται από την Τουρκία. Πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος προέρχεται άμεσα από εμπόλεμη ζώνη. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να μείνω σε έναν από τους 4 άξονες που ανέφερες. Είναι ξεκάθαρες οι 4 άξονες. Εγώ θέλω να μείνω όμως σε έναν. Και σε αυτόν που λες για τα κέντρα υποδοχής. Γνωρίζουμε όλοι ότι όπου δημιουργείται κέντρο υποδοχής, δυστυχώς, δημιουργείται και μια υποβάθμιση περιοχής. Πόσο εύκολο μπορεί να δεχτούν να δεχτεί μια συγκεκριμένη περιοχή, μια άλλη συγκεκριμένη περιοχή στην Κύπρο, να δημιουργηθεί αντίστοιχο κέντρο υποδοχής μεταναστών? Θα σου πω εξής. Αυτή η σκέψη ήδη υπάρχει και σε κυβερνητικά επίπεδα. Μάλιστα. Και εμείς όταν μιλούμε για κέντρα υποδοχής, μιλούμε ότι θα είναι ανεπτυγμένα πάνω στη γραμμή αντιπαράταξης.
Και σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για κέντρα στα οποία η παραμονή αυτών των ανθρώπων θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να αποφασιστεί είτε η επαναπροώθησή τους προς τις χώρες προέλευσης τους, είτε αν θα τους δεχτεί κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πρέπει να είναι περιορισμένα χρονικά δηλαδή η παραμονή αυτών των ανθρώπων. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο στα οδοφράγματα και να δούμε την πολιτική πλευρά όμως της ιστορίας αυτήν, Χρήστο. Αυτή τη στιγμή τα οδοφράγματα είναι κλειστά. Στις 9 Ιουνίου έχει ανακοινωθεί ένα είδος ανοίγματος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ανοίξουν, καθώς τα κατεχόμενα υπάρχουν και 2 και 3 και 4 φωνές. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να δει πολιτικά την όλη διαδικασία και είναι καθαρά υγειονομική. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτή την ιστορία. Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων πιστεύεις ότι επιφέρει πίεση στην Τουρκία, άρα μπορεί να αποτελέσει και χαρτί για το Κυπριακό? Η δική μας άποψη είναι ακριβώς αυτή. Ότι το κλείσιμο των οδοφραγμάτων θα ασκήσει μια πίεση προς την Τουρκία, η οποία προβαίνει συνεχώς σε νέες προκλητικές ενέργειες εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από την άλλη, θα ασκηθεί μια πίεση προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλίων. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης πως αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε μια καταστροφή. Το ίδιο φυσικά και η οικονομία κατοχικού καθεστώτου. Επομένως, η διάνοιξη των πραγμάτων θα λειτουργήσει μόνο ευνοϊκά προς το παράνομο καθεστώς. Πολιτικά, μας πάντα, θεωρούμε πως είναι ένα χαρτί στα χέρια της δικής μας πλευράς, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά. Θα επιφέρει οικονομική πίεση. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουν τα οδοφράγματα μέχρι την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εδώ και 16 περίπου χρόνια που τα έχουμε ανοίξει, δεν είδαμε να σημειώνεται κάποια πρόοδος στο κυπριακό πρόβλημα. Αντίθετα, είδαμε την Τουρκία να γίνεται πιο αδιάλαχτη και να αξιώνει παράλογες νέες απαιτήσεις. Τώρα, υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Εάν τα οδοφράγματα ανοίξουν εκ νέου, θα οδηγήσουμε πάλι τις κυπριακές επιχειρήσεις και αρκετούς τομείς της κυπριακής οικονομίας σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό με επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν παράνομα, οι οποίες δεν πληρώνουν τίποτε στο κυπριακό κράτος και φυσικά βρίσκονται εγκατεστημένες σε περιουσίες Κυπρίου. Γι' αυτόν τον λόγο να ρίξω. Πριν 2 περίπου εβδομάδες, απέστειλα προσωπικά επιστολίας, εξηγώντας τους λόγους αυτούς τους οποίους έχω αναφέρει, μαζί όμως και με τους λόγους δημόσιας με βάση την κατάσταση πανδημίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, και το αίτημά μας είναι να παραμείνουν τα οδοφράγματα κλειστά. Επίσης, έχουμε εγκαταθέσει στο Κοινοβούλιο για συζήτηση στην επερχόμενη Ολομέλεια σχετικό ψήφισμα, με το οποίο ζητούμε από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν πλέον ξεκάθαρα αν είναι υπέρ ή όχι της διάρκειας. Της διάνοιξης των οδοφραγμάτων. Κατάλαβα. Μου επιτρέπεις, Σωτήρη, έτσι, φυσικά, να το προχωρήσω. Φυσικά, ναι, βέβαια. Κύριε Χρήστο, να το προχωρήσω έτσι ακόμα λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει όμως και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δηλαδή, είτε το θέλουμε κάποιοι, είτε δεν το θέλουμε, υπάρχουν άνθρωποι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι θέλουν να περάσουν στις ελευθερείς περιοχές για να εργαστούν ή για να κάνουν κάποιες θεραπείες, ή και μαθητές, όπως έχετε αναφέρει πριν, με συγχωρείτε,
οι οποίοι πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επίσημα τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, έχουν την Κυπριακή ταυτότητα. Θα πρέπει να γίνουν κάποιοι ειδικοί διαχειρισμοί σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Χριστού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Να πάρουμε τα ερωτήματα, νομίζω, έναν-ένα, γιατί είναι αρκετά. Βεβαίως. Όσον αφορά ανθρωπιστικούς λόγους, λόγους υγείας, μπορεί να είναι σε ισχύ το καθεστώς το οποίο εφαρμοζόταν και πριν τη διάνυξη των πραγμάτων. Όπου υπήρχε το δόγμα του Λίτρα Πάλας, ακριβώς για αυτούς τους λόγους και για να εξυπηρετεί τους εγκλωβισμένους Ελληνοκυπρίοι. Δεύτερον, όπως ακριβώς αρκετοί Τουρκοκύπριοι θέλουν να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές και χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι επιθυμούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Αλλά αυτό είναι δυνατόν. Το τρίτο. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την Κυπριακή Δημοκρατία εξασφαλίζουν όλα τα δικαιώματα, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση, εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η κατάσταση. Εάν αναγνωρίζει το κατοχικό καθεστώς. Δηλαδή, περίμενε Χρήστο, όταν λες να επανεξεταστεί, σημαίνει ότι να επανεξετάσουμε τις ταυτότητες τις οποίες έχουν δοθεί σε Τουρκοκύπριους και αν είναι να αφαιρεθούν. Δηλαδή, εμείς έχουμε ήδη καταθέσει την εισήγησή μας. Μάλιστα. Ως για τις προκλητικές ενέργειες οι οποίες έγιναν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, έπρεπε να αφαιρεθούν ήδη οι κυπριακές ταυτότητες από υποτιθέμενους υψηλά ιστάμενους των κατεχομένων. Δεν θέλω να λέω υπουργούς, διπλωμάτες κτλ. Διότι εμείς δεν τους αναγνωρίζουμε την ιδιότητα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ απλό το ζήτημα. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και καταδικάζουν την κατοχή ή αναγνωρίζουν το κατοχικό το κατοχικό καθεστώς, αλλά όταν πρόκειται για κάποια ωφελήματα, είναι καλή και η Κυπριακή Δημοκρατία. Φαντάζομαι το ερώτημα νομίζω δεν το κάνει σε εμάς. Το ερώτημα δεν το κάνει σε εμάς, φαντάζομαι. Όχι, είναι ρητορικό. Εννοείται αυτό, εννοείται. Απλά θα πω ότι αυτοί του Τουρκοκύπριοι εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση. Είναι καιρός η πολιτεία να λάβει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και να προχωρήσει σε έναν νέο προγραμματισμό. Εάν πιστεύω οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, εάν πιστεύει ότι οι Τουρκοκύπροι, παραδείγματος χάρη, μπορούν να αποφασίσουν από μόνοι τους την πορεία τους, χωρίς να λάβουν υπόψη των τουρκικών παράγοντα, νομίζω ότι βρίσκονται σε άλλη διάσταση. Οπότε, λοιπόν, από την άλλη, ναι, εάν εμείς αγνοήσουμε την παρέμβαση της Τουρκίας και της αξιώσεις της, κινδυνεύουμε να καταστούμε επαρχία της. Επειδή μπροστά ήδη, εγώ το πιστεύω, το θεωρώ αυτό το πράγμα, θα έχουμε και πάλι μια θερμή περίοδο από το Σεπτέμβριο και μετά, ειδικά στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η πορεία που πρέπει να λάβουμε από εδώ και μπρος, Χρήστο, ποια πρέπει να είναι, ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις με φόντο και την Κυπριακή Δημοκρατία πώς πρέπει να αντιδράσει, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Ο στόχος της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να διακόψει το ενεργειακό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να σταματήσει τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε στην περιοχή και αυτό εμείς το βρίσκουμε κάτι πολύ θετικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία στα χέρια της έχει ελάχιστα διπλωματικά όπλα. Από τη μία έχει τα οδοφράγματα τα οποία έχουμε αναφερθεί προηγουμένως και από την άλλη έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία με κάθε δυνατόν τρόπο με όλες τις διπλωματικές αποστολές τις οποίες έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει
να πιέσουμε ώστε να εφαρμοστεί εναντίον της Τουρκίας εμπάρκο όπλων, πώλησης οπλικών συστημάτων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη να διακοπεί η οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Πρέπει να χτυπήσουμε δηλαδή σε αυτά που η Τουρκία λαμβάνει υπόψη. Καλές μπορεί να είναι οι καταγγελίες προς τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Χρειάζονται πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισης και ανάσχεσης του τουρκικού κινδύνου. Αυτά μπορεί να πράξει άμεσα η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτά πρέπει να γίνουν. Θα έχουμε καταθέσει επανελειμμένα και σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μας έχει ζητήσει. Πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις άξονες μπορούν πράγματι να φέρουν κάποια αποτελέσματα. Από την άλλη, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με οποιασδήποτε χώρα της περιοχής έχουμε πλέον κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει πάντα όμως να γνωρίζουμε πως μας πατρίδα εμείς έχουμε την ευθύνη να την προστατεύσουμε και κανένας άλλος. Μάλιστα. Χρυσταλένη, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Νομίζω πρέπει να υποβάλεις την τελευταία ερώτηση την οποία έχεις στο μυαλό σου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε, που έχει βγάλει και αρκετά, μπορώ να πω, από αυτά που μας έχει αναφέρει ο Χρήστος Χρήστου. Πολύ ωραία η συζήτηση μας σήμερα, Σωτήρη, κύριε Χρήστου. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση προς εσάς, κύριε Χρήστου. Βλέπω έτσι αρκετόν κόσμο που εκφράζει την άποψή του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το θέμα των οδοφραγμάτων. Επιστρέφω έτσι λίγο πίσω στο προηγούμενο θέμα. Σε έτσι πιο λαϊκή βάση, ο κόσμος είναι επικεντρωμένος και τα λαμβάνει υπόψη με βάση το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν σκέφτεται καθόλου σε υγειονομικό κομμάτι και λέει να παραμείνουν κλειστά. Το βλέπω πάρα πολύ έντονα εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι ευκαιρία για το εθνικό λαϊκό μέτωπο να κερδίσει τυχόν καινούριους υποστηριχτές. Έχουμε βουλευτικές εκλογές. Είναι μια καλή ευκαιρία για εσάς αυτό. Και για να πάρω πάσα από αυτό που λέει η Χρυσταλένη, φίλε Χρήστο, ουσιαστικά θεωρείς ότι σας τρώνετε το χαλί για να μπορέσετε να κινηθείτε μέσα στο επόμενο χρόνο και θα παίξετε το χαρτί, το πολιτικό των οδοφραγμάτων και ευρύτερα αυτών των ζητημάτων μεταναστευτικού οδοφραγμάτων σε αυτή την πορεία την οποία θα ξεκινήσει και σίγουρα θα έχει πολύ ένταση. Να αναφέρω πως το κλείσιμο των οδοφραγμάτων είναι θέση του ΕΛΑΜ από το 2008. Και εμείς είμαστε ξεκάθαροι στο τι λέμε και τι ζητούμε από την κυβέρνηση. Εμείς δεν βλέπουμε πως σήμερα είναι μια ευκαιρία. Εμείς βλέπουμε πως σήμερα δικαιώνεται αυτό το οποίο το ΕΛΑΜ έλεγε για χρόνια. Και είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως αυτή η κίνηση θα βοηθήσει και τον λαό μας και την πατρίδα μας. Αν αυτό θα φέρει και αξιοποίηση ή περισσότερη εκλογική, είναι κάτι το οποίο θα δούμε όλοι τον ερχόμενο Μάιο, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γίνονται αυτές οι προβλέψεις. Μάλιστα. Θα κλείσω επαναλαμβάνοντας αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως και το οποίο τουλάχιστον εγώ το αναφέρω για πρώτη φορά δημόσια. Στην επόμενη ολομέλεια της Βουλής, με το ψήφισμα το οποίο κατέθεσε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, όλα τα κόμματα πρέπει να πάρουν θέση όσον αφορά το θέμα των οδοφραγμάτων. Πολύ ωραία. Περιμένουμε να το δούμε. Νομίζω, Χρυσταλένη, ότι ολοκληρώσαμε σήμερα το Secret Mission. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε, Χρήστο, εδώ στο The Team Web TV. Ευχαριστούμε θέλω να... πάρα πολύ.